Εγώ θα μιλήσω λίγο παραπάνω για τα ψηφιακά δικαιώματα. Υπό μία έννοια θα πιάσω το νήμα από τους προλαλήσαντες. Ο κύριος Τσιαβός μίλησε για τις μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου, για την εξουσία που αυτές ασκούν. Ο κύριος Πλειός μίλησε για την κοινωνική σημασία του διαδικτύου και πώς λειτουργεί ως ένα μέσο κοινωνικής αναπαραγωγής. Εγώ λοιπόν θα προσεγγίσω το θέμα της συζήτησής μας από τη σύνδεση δικαιωμάτων εξουσίας και εξουσίας. Προτείνω μια αγωνιστική προσέγγιση των ψηφιακών δικαιωμάτων. Γιατί κατά τη γνώμη μου τα θεμελιώδη δικαιώματα επιλύουν συγκρούσεις. Για παράδειγμα, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία κάποιου συνεπάγεται την υποχρέωση όλων των υπολείπων να σέβονται την ιδιοκτησία αυτή. Υπό την έννοια αυτή, τα δικαιώματα λοιπόν καθορίζουν πεδία δραστηριότητας για όλους μας, αλλά κυρίως για τις κοινωνικές εξουσίες. Θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά να βλέπουμε ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που συγκρούονται, ποιο είναι το διακύβευμα της σύγκρουσης και πώς επί του συγκεκριμένου διαμορφώνεται η προοπτική της κοινωνικής μας ρύθμισης. Και σε μια αγωνιστική προσέγγιση των ψηφιακών δικαιωμάτων, την προοπτική της κοινωνικής ρύθμισης, κατά τη γνώμη μου, τη δίνει κατηγορική προσταγή της κριτικής θεωρίας, δηλαδή σύμφωνα με τον Μάρξ, η ανατροπή όλων των συνθήκων υπό τις οποίες ο άνθρωπος είναι ένα υποβιβασμένο, καταπιεσμένο, παραμελημένο, αξιοθρύνητο «ον». Σίγουρα τα ψηφιακά δικαιώματα, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα, τον τομέα της νομικής, είναι το μέλλον. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα ρυθμίσουμε το μέλλον, εάν δεν πατήσουμε στην ιστορία, δηλαδή στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως διαμορφώθηκαν ιστορικά. Και στην ιστορία τους τα θεμελιώδη δικαιώματα διαπλέκονται με την εξουσία με δύο τρόπους. Καταρχάς, τα θεμελιώδη δικαιώματα θεσπίζονται από μια συντακτική εξουσία, από έναν κυρίαρχο, ο οποίος αφού τα θεσπίσει, υπάγεται σε αυτά, υπάγεται στον νόμο. Επίσης, τα θεμελιώδη δικαιώματα ιστορικά αυτό που ρυθμίζουν είναι τη διαχωρισμένη κοινωνική εξουσία. Κατά βάση το κράτος, αλλά στον 20ο αιώνα, σταδιακά και το κεφάλαιο. Μία πολύ σύντομη αναδρομή. Αν τοποθετήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα σε τρία κύματα, έχουμε τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία θεμελιώνονται μέσα από τη φωτιά των κοινωνικών επαναστάσεων του 17ου και του 18ου αιώνα. Η συντακτική εξουσία παίρνει τη μορφή του κινήματος του συνταγματισμού, το οποίο διεκδικεί τη θέσπιση θεμελιωδών κανόνων για την οργάνωση και ταυτόχρονα τον περιορισμό της κρατικής εξουσίας. Είναι η εποχή που ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος αναπαραγωγής κοινωνίας παγιώνεται. Από την άλλη, τα πολιτικά δικαιώματα πάλι θεμελιώνονται μέσα από τις μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα. Η συντακτική εξουσία εδώ παίρνει τη μορφή του συνεταιριστικού και εργατικού κινήματος της εποχής, το οποίο παλεύει για τα οικονομικά συμφέροντα και την πολιτική εκπροσώπηση και τις κοινωνικές ανάγκες των κατώτερων τάξεων. Ωστόσο, η συντακτική εξουσία αυτών των επαναστάσεων δεν μετατρέπεται σε συντεταγμένη με όρους άλλους από αυτούς του έθνους κράτους του 18ου αιώνα. Έτσι έχουμε τη θεμελίωση διευρυμένων πολιτικών δικαιωμάτων για τις κατώτερες τάξεις, όπως είναι το καθολικό εκλογικό δικαίωμα και η κατάργηση της σκλαβιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχουμε μια εναλλακτική συνθήκη πολιτικής και οικονομικής χειραφέτησης. Και τέλος, τα κοινωνικά δικαιώματα θεμελιώνονται μέσα από τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις και τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. Εκεί η συντακτική εξουσία παίρνει τη μορφή της κοινωνίας των εθνών και θεσπίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα κοινωνικά δικαιώματα ως αναπόσπαστο στοιχείο του κράτους πρόνοιας των φιλελεύθερων δημοκρατιών της Δύσης. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ρυθμίζουν ουσιαστικά τη διαχωρισμένη εξουσία.
γράφει ο Λοκ, όπου τελειώνει ο νόμος, αρχίζει η τυραννία. Και η χρήση εξουσίας χωρίς νομιμοποίηση δύναται να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται ένας άνθρωπος που βιαίως παραβιάζει το δικαίωμα ενός άλλου. Αντίστοιχα, ο Τζέιμις Μάντισον, ένας από τους αρχιτέκτονες της Αμερικανικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δικαιωμάτων, γράφει ότι η ουσία της κυβέρνησης είναι η εξουσία. Και η εξουσία, καθώς αναγκαστικά βρίσκεται σε ανθρώπινα χέρια, είναι πάντοτε έκθετη σε καταχρήσεις. Έτσι λοιπόν, εντελώς σχηματικά, τα ατομικά δικαιώματα θεμελιώνουν μια αρνητική ελευθερία για τον περιορισμό του αριστοκρατικού κράτους του Ancient Regime. Τα πολιτικά δικαιώματα συγκροτούν θετικές ελευθερίες για την κοινωνικοποίηση του αστικού έθνους κράτους, ενώ τα κοινωνικά δικαιώματα ενδυναμώνουν το άτομο μέσω του κράτους πρόνοιας για τον περιορισμό των ανισοτήτων εξουσίας που παράγει το κεφάλαιο. Κάποιες παραδοχές στο δρόμο προς ένα πληροφορικό κοινωνικό συμβόλαιο. Καταρχάς, δεν ζούμε σε διαφορετικές κοινωνίες, ριζικά διαφορετικές τουλάχιστον, από αυτές που ζούσαν οι άνθρωποι τους προηγούμενους αιώνες που θεμελιώθηκαν τα βασικά δικαιώματα. Με την έννοια ότι ζούμε σε καπιταλισμό και βέβαια και στο επίπεδο του ψηφιακού κόσμου ζούμε στον πληροφορικό καπιταλισμό. Επίσης, οι αγώνες, γιατί είδαμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ήταν κοινωνικές κατακτήσεις απέναντι στις διαχωρισμένες εξουσίες της κάθε εποχής, οι οποίες επιτεύχθηκαν με αγώνες. Οι αγώνες λοιπόν για τα ψηφιακά δικαιώματα είναι αναπόσπαστο μέρος των ευρύτερων κοινωνικών αγώνων. Κάτι εξίσου σημαντικό, το οποίο συχνά ξεπερνάτε, είναι ότι τα ψηφιακά δικαιώματα δεν είναι κάτι καινούριο. Αντίθετα, είναι προέκταση και διεύρυνση θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουμε στον απτό κόσμο. Και τέλος, τα ψηφιακά δικαιώματα αναπτύσσονται ως δικαιώματα τριτενέργειας κατά βάση. Πρόκειται για νεοπαγή δικαιώματα, τα οποία δεν απευθύνονται μόνο έναντι του κράτους, όπως τα κλασικά παραδοσιακά θεμελιώδη δικαιώματα, αναπτύσσουν οριζόντιο αποτέλεσμα κυρίως απέναντι στις διαχωρισμένες εξουσίες του ψηφιακού κόσμου, όπως είναι οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και της οικονομίας του διαμοιρασμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε επανειλημμένως σε εντελώς νεοπαγή δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ψηφιακή λύθη, το οποίο θεμελιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια υπόθεση στην οποία διάδικος ήταν η Google, αλλά και με το δικαίωμα στο ανοιχτό διαδίκτυο, το οποίο θεμελιώθηκε προσφάτως με ευρωπαϊκό κανονισμό και κύριοι υπόχρεοι του δικαιώματος αυτού είναι οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δύο σφαίρες είναι άξιες προστασίας στον πληροφορικό καπιταλισμό, αν μπορούμε να διαχωρίσουμε, να κατανοήσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι η σφαίρα της οικειότητας. Εκεί βλέπουμε θεμελιώδη δικαιώματα που ήδη υπάρχουν να διευρύνονται στη σφαίρα αυτή στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και νέα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν έχουμε την ελευθερή ανάπτυξη της προσωπικότητας στον ψηφιακό κόσμο, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το οποίο διευρύνεται μέσα από την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών και το δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό ή αλλιώς το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Στη δημόσια σφαίρα τώρα έχουμε το αναγνωρισμένο και στο ελληνικό σύνταγμα πρωτοποριακά τουλάχιστον το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, την ελευθερία έκφρασης στον ψηφιακό κόσμο, την ελευθερία πληροφόρησης τόσο το πληροφορήν όσο και το πληροφορήστε, τόσο δηλαδή του ατόμου ως πομπού αλλά και ως δέκτη της πληροφορίας, την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας. Τώρα, ποιες είναι οι διαχωρισμένες εξουσίες στον πληροφορικό καπιταλισμό που πρέπει να ρυθμίσουμε? Θα τις περιγράψω μέσα από τα λόγια των βασικών εκπροσώπων τους. Ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ είναι ο
ιδιοκτήτης, ο βασικός μέτοχος του Facebook. Σε ανύποπτο χρόνο έχει δηλώσει το εξής για την ιδιωτικότητα. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια κανένα πρόβλημα να μοιράζονται πιο ανοιχτά προσωπικές πληροφορίες με άλλους ανθρώπους. Η ιδιωτικότητα είναι ένας κοινωνικός κανόνας που αποτελεί προϊόν κοινωνικής εξέλιξης. Υπονοεί λοιπόν εδώ ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ότι μέσα από την κοινωνική εξέλιξη μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία της απόλυτης διαφάνειας της ιδιωτικής μας ζωής, στην οποία ουσιαστικά το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και όλα τα νεοπαγία αυτού δικαιώματα θα είναι απαρχαιωμένο. Ο Eric Schmidt, ένας από τους συνιδρυτές της Google, αναφέρει «Ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, το διαδίκτυο, είναι με απόλυτη διαφάνεια και με κατάργηση της ανωνυμίας. Σε ένα κόσμο ασύμετρων απειλών, είναι πολύ επικίνδυνο να μην υπάρχει κάποιος τρόπος να σε ταυτοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε μια επωνυμοποιημένη υπηρεσία. Οι κυβερνήσεις θα την απαιτήσουν». Αυτή η δήλωση είχε γίνει πριν από την περίπτωση των αποκαλύψεων του Snowden. Επίσης, σε σχέση με την sharing economy, ένας evangelist της sharing economy, ο Tom Goodwin, έχει γράψει το εξής πολύ έξυπνο. Η Uber, η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί του πλανήτη, δεν κατέχει οχήματα. Το Facebook, η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν δημιουργεί περιεχόμενο. Η Alibaba, η πιο πλούσια, η πιο πλούσια αλυσίδα λιανικής, δεν διαθέτει ίδια προϊόντα. Και τέλος η Airbnb, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής στέγης, δεν έχει ακίνητα. Εγώ θα τοποθετούσα τις διαχωρισμένες εξουσίες, λοιπόν, στον πληροφορικό καπιταλισμό ως προς τη σφαίρα της οικειότητας, ως άξια προστασίας από την επιτήρηση, είτε κρατική είτε εταιρική. Και ως προς τη σφαίρα της δημοσιότητας, τοποθετώ την προστασία της από την οικονομική και ιδεολογική κυριαρχία του κεφαλαίου. Ποια είναι η συντακτική εξουσία στον πληροφορικό καπιταλισμό? Καταρχάς, είναι το παγκόσμιο κίνημα για τα ψηφιακά δικαιώματα. Το περιεχόμενό του είναι οι αγώνες για τα ψηφιακά κοινά και τον δημόσιο ψηφιακό χώρο ως χώρο ελευθερίας και συλλογικής ενδυνάμωσης. Σκοπή του είναι η αντιπαράθεση με τον έλεγχο των κρατών και των εταιριών στο νεοπαγή αυτό δημόσιο χώρο και η διεύρυνση των ελευθεριών, καθώς και ο έλεγχος τους από τους ίδιους τους καταναλωτές, τους ίδιους τους πολίτες, τους ίδιους τους χρήστες και από τις κοινότητές τους. Και βέβαια ένας έντονος δικαιωματικός λόγος. Θα σας παραθέσω ορισμένα χωρία από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του κινήματος αυτού για να δούμε γιατί είναι συντακτική η εξουσία του κινήματος αυτού. Το πρώτο χωρίο αφορά το ελεύθερο λογισμικό και ανάγεται στο Ρίτσαρντ Στάλμαν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του. Ο Ρίτσαρντ Στάλμαν, λοιπόν, ξεκίνησε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού χακεύοντας το δίκαιο, χακεύοντας την ένομη τάξη. Αυτό που έκανε είναι ότι χρησιμοποίησε έναν κοινωνικό συνταγματισμό χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του ενοχικού δικαίου, του δικαίου των συμβάσεων και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή, χρησιμοποίησε ήδη υπάρχοντα εργαλεία δικαίου για να μπορέσει να φτιάξει κάτι καινούριο. Και αυτό που έφτιαξε ήταν μια πρωτοφανή ιστορικά νέα μορφή ιδιοκτησίας. Λοιπόν, διέθεσε το λογισμικό του υπό μια άδεια χρήσης, η οποία έδινε και 4 ελευθερίες σε όσους χρησιμοποιούσαν το λογισμικό του. Ελευθερία εκτέλεσης και χρήσης του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό, ελευθερία μελέτης του τρόπου λειτουργίας, ελευθερία αναδιανομής αντιγράφων και τέλος ελευθερία βελτίωσης από όποιον το επιθυμεί και δημοσιοποίησης των βελτιώσεων στην κοινότητα. Υποχρέωση όποιου χρησιμοποιούσε το λογισμικό για να κάνει βελτιώσεις να το αναδιανύμει με την ίδια άδεια χρήσης έχει οδηγήσει στο φαινόμενο
το ελεύθερο λογισμικό και ο τρόπος παραγωγής του ελεύθερου λογισμικού να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στην παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής λογισμικού. Ένας άλλος εκπρόσωπος της συντακτικής εξουσίας στον πληροφορικό καπιταλισμό είναι ο David Clark, ένας από τους προτεργάτες των πρωτοκόλλων του διαδικτύου και ας το πούμε ο πατριάρχης της ISOC, της εταιρείας του διαδικτύου, η οποία ουσιαστικά κατασκευάζει τη λογική υποδομή του διαδικτύου. Η πιο δημοφιλής του ρίση είναι αυτή. Απορρίπτουμε βασιλιάδες προέδρους και ψηφοφορίες, πιστεύουμε στις συνενετικές διαδικασίες και στον αποτελεσματικό κώδικα λογισμικού. Το περίεργο ιστορικά είναι ότι το σύστημα αυτό παραγωγής πρωτοκόλλων από την κοινωνική βάση και ανοιχτών σε όλους, πράγματι δουλεύει. Γιατί τόσα χρόνια το διαδίκτυο έτσι ξεκίνησε και σε αυτό βασίστηκε και συνεχίζει να βασίζεται. Και θα πάω και σε ένα απόσπασμα από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του διαδικτύου του John Perry Barlow από το 1996, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, έχουν αλλάξει πολλά, όπου με μια ποιητική χρειά γράφει «Κυβερνήσεις του βιομηχανικού κόσμου, κουρασμένοι γίγαντες της Άρκας και του Ατσαλιού, έρχομαι από τον κυβερνοχώρο, το καινούριο σπίτι του πνεύματος. Εκ μέρους του μέλλοντος, ζητώ από εσάς που ανήκετε στο παρελθόν να μας αφήσετε ήσυχους. Δεν είστε ευπρόσδεκτοι ανάμεσά μας, δεν έχετε καμία εξουσία εκεί που μαζευόμαστε. Φυσικά σήμερα που έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, τα λόγια του John Perry Barlow ήχουν λίγο ετεροχρονισμένα. Ωστόσο, να λάβουμε υπόψη μας ότι ο John Perry Barlow είναι ένας από τους συνιδρυτές του Electronic Frontier Foundation, της πιο σημαντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα ψηφιακά δικαιώματα στον κόσμο, η οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις συγκρούσεις που περιγράφουμε. Ο Άρον Σβάρτς είναι ο πιο γνωστός νεκρός του κινήματος για τα ψηφιακά δικαιώματα. Έχει πει σε ανύποπτο χρόνο, η πληροφορία είναι εξουσία. Αλλά όπως συμβαίνει με κάθε εξουσία, υπάρχουν αυτοί που επιθυμούν να την κρατούν για τον εαυτό τους. Επίσης, ο Σνόουντεν έχει πει, η NSA έχει χτίσει μια υποδομή που της επιτρέπει να υποκλέπτει σχεδόν τα πάντα. Ένα παιδί γεννιέται σήμερα και υπάρχει κίνδυνος να μεγαλώσει χωρίς καμιά επίγνωση περί της αξίας της ιδιωτικότητας. Και τέλος, ένας από τους πιο γνωστούς hacker και μαχητής της ιδιωτικότητας έχει πει «Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να μιλάνε για την μετά την ιδιωτικότητα εποχή. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν κόσμο χωρίς ιδιωτικότητα πριν καταργήσουμε όλα τα προνόμια. Εάν είσαι προνομιούχος, τότε μπορεί η απόλυτη διαφάνεια να λειτουργεί καλά για σένα. Αλλά αν δεν είσαι κάποιος λευκός από τα 5 πιο πλούσια κράτη στον κόσμο, τότε η απόλυτη διαφάνεια δεν θα λειτουργεί καλά για σένα, για την ακρίβεια θα συντηρεί την ανισότητα». Συνεπώς, όταν ακούς κάποιον να μιλά για έναν κόσμο χωρίς ιδιωτικότητα, θύμισέ του ότι τα προνόμια που έχει μέσα σε αυτό το σύστημα των ανισοτήτων και απάντησε πως επιχειρηματολογεί υπέρ της διαιώνησης αυτών των ανισοτήτων. Ευχαριστώ πολύ.